Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα εφοδιαστούν σύντομα με smartphones που θα τους επιτρέπουν να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις επιχειρήσεις τους και να επικοινωνούν κρυπτογραφημένα. Ο διαγωνισμός για το σύστημα ατομικής, ομαδικής και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μέσω ίντερνετ, που θα παρέχει την δυνατότητα για άμεση πραγματοποίηση κλήσεων φωνής, μεταφοράς δεδομένων, εντοπισμό θέσης GPS και προβολή εικόνας, βίντεο δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο, ήδη τρέχει και οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα στο ΣΔΟΕ θα εγκατασταθεί ειδικό υπολογιστικό κέντρο ελέγχου, με το οποίο η ηγεσία του σώματος θα μπορεί να κινητοποιεί ανά πάσα στιγμή το προσωπικό του με ένα μήνυμα και να ζητάει να ελεγχθούν συγκεκριμένα περιστατικά για τα οποία οι ελεγκτές δεν θα έχουν πρώτερη γνώση. Τον Παύλο Μιλωνά επέλεξε το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση αυτή ελήφθη σχεδόν ομόφωνα από το Ταμείο, αφού οι ψήφοι υπέρ του Παύλου Μιλωνά ήταν 6 και υπέρ του Νικόλαου Καραμούζη 1. Η διαδικασία του διορισμού αναμένεται να συνεχιστεί ομαλά με αποδοχή της εισήγησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας τις επόμενες ημέρες και την οριστική επικύρωση από την Γενική Συνέλευση την 5η 26 Ιουλίου. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Eurobank πάντως δήλωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι αποχώρησε από τη διαδικασία επιλογής, αφήνοντας εκμέζει τη διαδικασία. Στην πορεία των συζητήσεων αντιμετώπισα πρωτόγνωρες καταστάσεις, είπε χαρακτηριστικά. Στρατηγικούς εταίρους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών αναζητάει Google για να επεκτείνει στη χώρα μας την εφαρμογή πληρωμών Google Pay, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του insider.gr. Για να προχωρήσει την επέκτασή της στην Ελλάδα, η Google θέλει να εξασφαλίσει την συνεργασία τουλάχιστον δύο συστημικών τραπεζών. Ο διαδικτυακός κολοσσός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο διείσδυσης όσον αφορά στις άμεσες πληρωμές, instant payments. Η σύνδεση στο email, μια διαδικασία κοινή για τους περισσότερους, παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη για χρήση διάφορων εφαρμογών. Παράλληλα, η χρήση της Google για διαδικτυακές αναζητήσεις δίνει ένα ακόμη προβάδισμα στο τεχνολογικό κολοσσό που αναμένεται να ενοποιήσει όλες αυτές τις υπηρεσίες με το ψηφιακό πορτοφόλι μας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και με 768,83 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,45% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.